وما قمنا به هو بمثابة توجيه أو نموذج أو مثال يهتدى به لكيفية حل الخلافات بين الدول المجاورة من خلال تقديم التفاهم وأيضا التنازلات المتبادلة، وهذا يعد في الواقع نموذج يستعشر به لبقية الدول في المنطقة وخاصة في البحر المتوسط. سعيد ان انا التقي بفخامتك نائبة الرئيس، واكد على حرصنا على تطوير التعاون بين البلدين وعلى المستوى السياسي في كافة المجالات. ويمكن هذا المؤتمر اللي يعقد للمرة الثامنة هو انعكاس لهذا الامر. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη μεγάλη χαρά μου που σας ξανασυναντάω και θέλω να τονίσω την διάθεση και την πρόθεσή μας για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών μας, είτε σε διμερές είτε σε τριμερές επίπεδο. Και βέβαια η σύγκληση της 8ης σημερινής τριμερούς διάσκεψης κορυφής αντανακλά αυτή την επιθυμία των δύο πλευρών. والعلاقات بيننا هي امتداد للعلاقات التاريخية الدائمة والمستقرة بين مصر واليونان. Οι σημερινές σχέσεις στην πραγματικότητα είναι μια προέκταση των διαχρονικών ιστορικών σχέσεων μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας. وبتفق مع دولة الرئيس في أهمية إن إحنا التعاون بيننا يشهد مزيد من قوة الدافع في المجالات المختلفة. Και συμφωνώ μαζί σας, εξοχότατε, ότι μεταξύ μας συνεργασία πρέπει να έχει μια παραπάνω οθητική δύναμη για την ανάπτυξη των σχέσεων στους διάφορους τομείς. ترسيم أو مثل هذه الاتفاقات. Εξοχότατε, συμφωνώ μαζί σας ότι η μερική οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών είναι στην πραγματικότητα μια αντανάκλαση της αμοιβαίας κατανόησης, επίσης αντανακλά τον σεβασμό προς τις διατάξεις και τα θέσμια του διεθνούς δικαίου, πράγμα το οποίο είναι προς όφελος όλων των πλευρών. وتوقيع البرلمانات أو تصديق البرلمانات على هذه الاتفاقية هو انعكاس لمدى كفاءة ونجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة منها. Η κύρωση των κοινοβουλίων της συγκεκριμένης συμφωνίας στην πραγματικότητα αντανακλά την επιτυχία της ίδιας της συμφωνίας αλλά και τις αναμενόμενες προσδοκίες από την συγκεκριμένη συμφωνία. ونحن نرجو ان كل الموضوعات يتم التعامل معها في اطار القوانين والاعراف الدولية. Εμείς ευελπιστούμε όλα τα θέματα να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και των θεσμίων του διεθνούς δικαίου. التعاون من اجل التنمية والاستقرار والبناء افضل كتير من التعاون او افضل كتير من Εδώ τονίζεται η σημασία της συνεργασίας που προσβλέπει στην σταθερότητα, στην ανάπτυξη και στην πρόοδο. لكن دائما مصر وقبرص واليونان هم دائما متعاونين، ودي علاقات زي ما قلت علاقات تاريخية ممتدة ونبني عليها المزيد من التعاون. Πάντα η Αίγυπτος, η Κύπρος και η Ελλάδα διακατέχονταν από πνεύμα συνεργασίας. Γι' αυτό πάντα λέμε ότι οι σχέσεις μεταξύ μας είναι ιστορικές, διαχρονικές, τώρα όμως προσβλέπουμε σε παραπάνω περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των σχέσεων. Και πάντα μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.